Ακούστηκε χθες στο Συμβούλιο η λέξη να βάλουν κάποιον αρχηγό. Εγώ δεν μου αρέσει η λέξη αρχηγός. Συντονιστή θα το έλεγα. Ένας συντονιστής ίσως και να τους χρειάζεται να αναλάβουν κάποια καθήκοντα, όχι ένας όλα, κάποιοι κάποια, γιατί αν θα αναλάβει ένας όλα, το οτιδήποτε και να ξεχάσει θα τον κρεμάσουν ανάποδα μέσα στο Συμβούλιο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε καλύτερα να έχουν κάποιους συντονιστές με κάποιες αρμοδιότητες. Οι υποσυνείδητα μπορεί και να, όχι να κάθονται να χάνουν, οι υποσυνείδητα να μην δίνουν το 100% τους για κάποιο ξεκαθάρισμα που είπες, που θέλουν να κάνουν, αλλά άθελά τους. Μπορεί να το έχουν σκεφτεί. Λοιπόν, άθελά τους, λοιπόν, ακούστε τι κάνουν μπλε. Άθελά τους οδηγούνται σε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Αλλά δεν το θέλουν. Είναι ακούσιο, τελείως. Και στο Συμβούλιο εμφανίζονται τα σκόρδα. Υπάρχει σωτηρία σε ένα ξεμάτιασμα. Εξαρτάται το μέγεθος της ζημιάς. Ξεματιάζονται οι ζημιές. Όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να οδηγηθεί σε αδιέξοδα, τι του φταίει το ξεμάτιασμα. Απλά αν βάλουμε τα νούμερα κάτω, που θεωρούν αδύναμους παίκτες τον Γκρις, τον Σόζον και τη Μαργιαλένα. Και τη Μαργιαλένα, πες. Και τη Ρία, μιλάμε για τρεις-τέσσερις παίκτες. Τρεις-τέσσερις παίκτες για να αποχωρήσουν. Θες ένα μήνα. Και δεν είσαι σίγουρος ότι θα χάνεις κάθε εβδομάδα και θα αποχωρεί κάθε εβδομάδα. Όλες τις ασυλίες. Οπότε, αν έχουν σκεφτεί κάτι, μπορεί να πάρει και δύο μήνες αυτό να γίνει. Η μπλε. Συμπληρώσαμε. Ξεπεράσαμε το μήνα. Τι κάνουν. Πεινάνε. Δυσανασχετούν. Κλαίνε. Ξεχάσαν τις προμήθειες. Δεν βάζουν μυαλό στα ματσαρίσματα. Χάνουν ακατάπαυστα. Δεν το καταλαβαίνουν. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το νιώθουν. Βλέπω πολύ πλάκα. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Ξεχνάνε τις προμήθειες. Βρισκόμαστε στο Survivor. Όταν βρίσκεις ένα παιχνίδι που δεν τρως, το να ξεχνάς τις προμήθειές σου, δηλαδή το φαγητό σου, το θεωρώ ή ότι δεν έχεις επίγνωση τι σου συμβαίνει, πραγματικά είσαι χαμένος, δεν υπάρχει άλλη λύση.